Εάν θέλετε να έχετε ποιοτικό ήχο και έτσι και έτσι, χωρίς να έχετε καλώδια ή κάποιο ασύρματο μικρόφωνο, τότε το Siren T-Mic ίσως είναι και για εσάς. Μείνετε μαζί μας στο σημερινό βίντεο, καθώς θα κάνουμε unbox, παρουσίαση αλλά και δοκιμή του διπλού αυτού μικροφόνου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι μας. Επανερχόμαστε με ένα νέο unbox βίντεο μετά από πάρα πολύ καιρό. Όπως είδαμε και στην αρχή του βίντεο, θα κάνουμε unbox και παρουσίαση αλλά και δοκιμή του Siren T-Mic. Το Siren T-Mic είναι ένα διπλό μικρόφωνο κατάλληλο για vlog. Διπλό λέγοντας ότι λαμβάνει ήχο και από την μπροστά πλευρά και από την πίσω. Είναι μια πάρα πολύ οικονομική λύση για όσους θέλουν να έχουν ελευθερία κινήσεων και θέλουν να λαμβάνουν και περιβαλλοντικούς ήχους από την μπροστά πλευρά αλλά και την ομιλία από την πίσω πλευρά, δηλαδή όπως το κρατάμε, θα το δούμε και σε λίγο στην δοκιμή. Και προτού ξεκινήσουμε το unbox, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας και έχετε ενεργοποιήσει και το καμπανάκι, καθώς έτσι θα σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα ανεβάζουμε τέτοια βίντεο και όχι μόνο. Όπως βλέπετε, θα είναι ένα πολύ διαφορετικό unbox σε σχέση με αυτά που μας έχετε συνηθίσει. Έχουμε έρθει σε ένα σχετικά αγαπημένο μου σημείο. Σε αυτό το σημείο έχω τραβήξει αρκετά timelapse, καθώς σχετικά, παρόλο που είμαστε κοντά σε αστικό τοπίο, δεν έχει και τόσο φωτορύπανση από το σημείο που βρίσκομαι και προς τον ορίζοντα. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε με το unbox. Siren T-Mic, vlog microphone, το τονίζει στην μπροστά πλευρά. Η Siren γενικά είναι μια εταιρεία κινέζικη, έτσι προφανώς. Έχει πάρα πολλά σχετικά προϊόντα με ήχο, με φώτα, αν δεν κάνω λάθος. Και ενδέχεται το συγκεκριμένο προϊόν να το βρείτε και σε κάτω από άλλο brand, νομίζω Ulanzi. Είναι και αυτή μια αντίστοιχη κινέζικη εταιρεία που βγάζει παρεμφερή προϊόντα. Γενικότερα δεξιά και αριστερά μας γράφει, βασικά από τη μία πλευρά μας αναγράφει τι περιλαμβάνει μέσα και εδώ πέρα κάποια κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μικροφόνου. Όπως βλέπετε και τη φωτογραφία, βλέπετε το σχεδιασμό που είναι ο διπλός σχεδιασμός, δηλαδή και από την μπροστά πλευρά και από την πίσω πλευρά μικρόφωνο. Θα δούμε και σε λίγο τις λειτουργίες του, οπότε ας μην μακρηγορούμε και ας το ανοίξουμε. Και είναι αυτό εδώ. Ας αφήσουμε το κουτί στην άκρη. Βλέπουμε ότι είναι το μικρόφωνο μας με το καλώδιο, ενσωματωμένο το καλώδιο. Έχει ήδη τα pop filters και έχει και αυτά τα αντιανεμικά, τα οποία είναι για συνθήκες όπου φυσάει, για να μην έχουμε τον αέρα να γράφει στο μικρόφωνο μας. Και έχει και μία δερμάτινη θικούλα τύπου pouch, πως λέγονται αυτά, και το manual. Ας τα αφήσουμε τώρα εδώ πέρα. Εδώ τώρα λίγο φυσάει, οπότε θα είναι ένα καλό τεστ. Και έχει και αυτό εδώ για την υγρασία. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω τη δεύτερη κάμερα. Θα το δοκιμάσω επί τόπου. Βέβαια προτού το βάλω, να δούμε λίγο γύρω γύρω πως είναι. Αν βγάλουμε εδώ τα αντιανεμικά αυτά, όπως βλέπουμε έχει εδώ πέρα διακόπτη, όπου έχει την επιλογή του διπλού μικροφόνου ή του μονού. Οπότε αν θέλουμε να είναι μόνο στην μπροστά πλευρά, ή αν το γυρίσουμε όπως ήταν στην αρχή, δουλεύει και το μπροστά και το πίσω. Και έχει και άλλον ένα επιλογέα, όπου εδώ πέρα διαλέγουμε αν το καρφί το βάζουμε σε κάμερα ή σε smartphone. Και αυτό διότι το καρφί είναι TRRS, όχι TRS, δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά μόνο για κάμερα. Οπότε το TRRS καρφάκι, όταν θα το βάλω στη δική μου κάμερα, θα το γυρίσω εδώ πέρα. Εάν θέλω να το βάλω σε κάποιο κινητό, το γυρνάω από εδώ πέρα. Αυτό εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Όπως είπαμε, το καλώδιο δεν είναι αποσπόμενο, δεν παίρνει κάποια μπαταρία, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Οπότε δεν μένει κάτι άλλο παρά να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, οπότε συνδέσαμε το μικρόφωνο μας, το διπλό μικρόφωνο, στην κάμερα. Μπορεί να είμαστε λίγα δευτερόλεπτα σε εσάς στο βίντεο, στην πραγματικότητα όμως είμαστε την επόμενη μέρα σε σχέση με λίγο νωρίτερα, καθώς ήθελα να πάω σπίτι να ακούσω τον ήχο που έβγαζε το συγκεκριμένο μικρόφωνο, για να μπορώ να έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Βλέπετε και έχω βάλει το αντιανεμικό.
Και αυτό διότι εχθές με το πρώτο το αντιανεμικό, το απλό, το απλό το φιλτράκι τέλος πάντων, ο ήχος ήταν χάλια, καθώς ο άνεμος πήκαρε το μικρόφωνο και ουσιαστικά μετά χαμήλωνε την ένταση και δεν ακουγόταν σχεδόν καθόλου η φωνή μου. Ενώ μετά που έβαλα αυτά και παρόλο που ψιλοφυσούσε ο αέρας εκεί πέρα, δουλειά έγινε. Οπότε το τεστ θα το κάνουμε αποκλειστικά με αυτό εδώ το αντιανεμικό, τα μαλλιά που λέμε εμείς τέλος πάντων. Οπότε και η δουλειά που κάνει το συγκεκριμένο μικρόφωνο είναι αυτή εδώ. Θα το δούμε και στην πράξη. Έχουμε ήχο και όταν είμαστε σε selfie mode, να το πούμε έτσι, οπότε από την μπροστά πλευρά το κλασικό, αλλά και αν γυρίσουμε στο έτσι την κάμερά μας, το μικρόφωνο αυτό λαμβάνει ήχο και από την πίσω πλευρά. Χθες ήμασταν εκεί πέρα στην άκρη, εκεί πέρα κάναμε το πρώτο, το αρχικό το unbox, και τώρα είμαστε λίγο πιο πέρα. Το άλλο που είδα χθες είναι ότι τώρα που το έχουμε στο διπλό μικρόφωνο, ο ήχος που μπορεί να ακούτε δεν είναι και τόσο ποιοτικός. Ακούγεται λίγο σαν να είμαι από τηλέφωνο τέλος πάντων. Και εγώ ίσως το θεωρώ και λογικό, γιατί εντάξει, με τη διπλή κεφαλή τέλος πάντων που έχει, μπορεί όταν μπαίνει στο διπλό κάπως να είναι πιο μονοφωνικός ο ήχος και λίγο λιγότερο ποιοτικός. Τώρα θα αλλάξω τη λειτουργία και θα τη βάλω στο... Τώρα δουλεύει μόνο τον μπροστά. Μόνο τον μπροστά. Έχω την εντύπωση ότι ίσως τώρα ακούτε λίγο πιο ποιοτικό ήχο. Ας κάνουμε μια δοκιμή. Σε αυτό το σημείο τώρα τέλος πάντων δημιουργούνται, είναι κάτι πλάκες έτσι περίεργες. Τώρα το γυρνάω. Λογικά μπορεί να μην με ακούτε το ίδιο ποιοτικά. Όχι το ίδιο ποιοτικά, με την ίδια ένταση. Καθώς ήχο παίρνει μόνο από την μπροστά πλευρά, ενώ εγώ τώρα είμαι από την πίσω. Με βλέπετε από την πίσω κάμερα που έχω έρθει. Εδώ πέρα δημιουργούνται, τέλος πάντων έχουν, είναι κάπως λίγο περίεργες οι πλάκες έχουν δημιουργηθεί. Θα επαναλάβω ότι παρόλο που σήμερα δεν φυσάει αέρας, εγώ θα ίσως θα έχω μόνιμα αυτό τα μαλλιά τέλος πάντων, το αντιανεμικό και το μικρόφωνο, διότι δεν ξέρουμε ανά πάσα στιγμή σε τι συνθήκες θα τραβάμε βίντεο. Τώρα συνεχίζω και έχω τη ρύθμιση όπου δουλεύει μόνο το μπροστά μικρόφωνο, οπότε τώρα ακούτε ήχο με την μονή κεφαλή. Και τώρα ακούτε ήχο με ενεργοποιημένο και τις δύο κεφαλές, δηλαδή και από την μπροστά πλευρά τραβάει ήχο και από την πίσω πλευρά τραβάει ήχο. Έχω την εντύπωση ότι ο ήχος με τις δοκιμές που έκανα εχθές, ότι όταν είναι ενεργοποιημένη η διπλή κεφαλή, ότι είναι λίγο λιγότερο ποιοτικός, να το πω έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα περπατάω γύρω γύρω, δεν φυσάει αέρα σε σχέση με χθες, και γι' αυτό το λόγο προτείνω να έχετε μόνιμα τα μαλλιά το αντιανεμικό. Βλέπετε από την πίσω κάμερα ότι έχω αυτό εδώ, παρόλο που δεν φυσά σήμερα. Είναι λίγο καλύτερα. Ας συνοψίσουμε και λίγο κάποια από τα χαρακτηριστικά του. Όπως είδαμε, είναι πάρα πολύ μικρό, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, είναι ένα κομμάτι όλο, δηλαδή όπως είπαμε δεν έχει αποσπόμενα μέρη πέραν των φίλτρων, που είναι λογικό να είναι αποσπόμενα. Δεν χρειάζεται μπαταρία και δεν έχει πολύπλοκες ρυθμίσεις. Το βάζουμε, το κουμπώνουμε και κάνουμε δουλειά. Στα αρνητικά του είναι ότι δεν έχει κάποια ελαστική βάση, λαστιχένια βάση τύπου Rycote, έτσι ώστε να μην περνάνε στο μικρόφωνο οι όποιοι κραδασμοί και τα όποια χτυπήματα. Το δεύτερο είναι το ότι είναι ένα κομμάτι όλο και δεν είναι αποσπόμενα τα καλώδια. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, ειδικά εδώ πέρα στις εκεί τέλος πάντων που βγαίνει το καλώδιο. Δηλαδή αν με τον καιρό εδώ πέρα λίγο ταλαιπωρηθεί και έχουμε πρόβλημα, δεν μπορούμε για παράδειγμα να βάλουμε κάποιο άλλο καλώδιο, κάποιο πιο μακρύ. Και όπως επίσης και στο κομμάτι της ποιότητας, όταν είμαστε στο διπλό μικρόφωνο η ποιότητα είναι λίγο μειωμένη. Και αυτό διότι, όπως σας είπα, κάναμε μία δοκιμή προτού έρθουμε για το δεύτερο γύρισμα σήμερα εδώ πέρα. Κατά τα άλλα είναι μια πάρα πολύ προσιτή λύση. Το μικρόφωνο αυτό δεν θα το βρείτε στην ελληνική αγορά, τουλάχιστον μέχρι την στιγμή που γυρίζετε
αυτό το βίντεο. Εγώ το αγόρασα μέσω eBay ή το AliExpress, δεν θυμάμαι, θα σας έχω όμως link κάτω στην περιγραφή και από τα δύο αυτά site, όπου μπορείτε να δείτε και το κόστος του, όπως επίσης και κάποιες λεπτομέρειες για το προϊόν. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο μας για σήμερα, όπου κάναμε unbox, παρουσίαση και δοκιμή του Siren T-Mic, του διπλού αυτού μικροφόνου. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like, και αν έρχεστε πρώτη φορά στο κανάλι μας, εδώ από κάτω θα βρείτε το κουμπί για να κάνετε εγγραφή. Ενεργοποιήστε και το καμπανάκι, έτσι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα φτιάχνουμε τέτοια βίντεο και όχι μόνο. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.